Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από το Super B. Αναμένεται νέα επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Πάτρα. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας θα μιλήσει την Τρίτη το βράδυ σε συγκέντρωση στην Αχαία Κλάους. Πιθανότατα να ανακοινωθεί και το ψηφοδέλτιο Αχαίας της Νέας Δημοκρατίας. Οι Έλληνες σήμερα λένε με μία φωνή ως εδώ με το ψέμα και την ανικανότητα. Επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Πάτρα και πιθανή ανακοίνωση του ψηφοδελτίου Αχαΐας φέρνει νέα εβδομάδα. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας θα επισκεφθεί ξανά την περιοχή την Τρίτη και θα μιλήσει στην Αχαΐα Κλάους, προτείνοντας ένα διαφορετικό τρόπο επικοινωνίας με τους πολίτες, μακριά από την παραδοσιακή πρακτική των συγκεντρώσεων που δεν ευνοούνται από την κοινωνία και δεν επιτρέπουν διάχυση στοχευμένων μηνυμάτων στο ευρύ κοινωνικό πεδίο. Σκοπός είναι να προβληματίσει θετικά και εκείνους που δεν είναι δεδομένοι ψηφοφόροι. Θέλουν οι πληροφορίες στη Νέα Δημοκρατία να οργανώνει μια θεματική εκδήλωση με συγκεκριμένο αριθμό παρισταμένων, με τους οποίους ο Μητσοτάκης θα συνομιλήσει αδιαμεσολάβητα. Ο προσανατολισμός θα είναι παραγωγικού ενδιαφέροντος, γι' αυτό και επελέγει ο χώρος της Αχαΐα Κλάους. Η απόφαση της ηγεσίας είναι να ξεφύγει από τις καθιερωμένες ανοιχτές συγκεντρώσεις και με κεντρικό πρόσωπο τον Κυριάκο Μητσοτάκη να αναδειχθεί ο κυβερνητικός σχεδιασμός και να εμπλουτιστεί ο προγραμματικός λόγος της Νέας Δημοκρατίας μετά από το λόγο των πολιτών. Νέες παροχές πρόκειται να εξαγγείλει ο Αλέξης Τσίπρας την ερχόμενη Δευτέρα. Υπόσχεται νέα αύξηση κατώτατου μισθού και 500.000 προσλήψεις. Η Ελλάδα δεν θα γυρίσει πίσω. Δεν θα γυρίσουμε πίσω στη σκληρή λιτότητα. Στα σκληρά χρόνια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ο ελληνικός λαός είναι αυτός που θα αποφασίσει για το παρόν και για το μέλλον του. Νέες παροχές πρόκειται να εξαγγείλει ο Αλέξης Τσίπρας την ερχόμενη Δευτέρα, ανοίγοντας με παροχές την προεκλογική περίοδο εν ώψη των πρόωρων εκλογών. Υπό το βάρος των δημοσκοπήσεων, που δείχνουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα υποστεί είτε από τη Νέα Δημοκρατία, ανάλογη με αυτή των ευρωεκλογών, ο Πρωθυπουργός προτίθεται να τα δώσει όλα. Ο κύριος Τσίπρας, μετά την επίσκεψή του στον Προκόπη Παυλόπουλο, όπου θα ζητήσει τη διάλυση της Βουλής και την προσφυγή στις κάλπες στις 7 Ιουλίου, αναμένεται να προχωρήσει σε νέες εξαγγελίες. Τη Δευτέρα, στο Μέγαρο Μουσικής, θα γίνει η παρουσίαση των προτεραιοτήτων του ΣΥΡΙΖΑ, όπου ο Αλέξης Τσίπρας θα εξαγγείλει 500.000 νέες θέσεις εργασίας πλήρους απασχολήσεως τη τετραετία. Έμφαση σε νέους εργαζόμενους και γυναίκες. Κίνητρα για προσλήψεις νέων εργαζομένων και νέα αύξηση για τον κατώτατο μισθό. Κλείδωσαν τα ονόματα για το ψηφοδέλτιο του Κινάλ στην Αχαΐα. Επικεφαλής ο Γιώργος Παπανδρέου. Το Κινάλ φαίνεται πως ολοκλήρωσε τη διαδικασία συμπλήρωσης του ψηφοδελτίου του για τις εκλογές της 7ης Ιουλίου. Απομένουν μόνο τα τυπικά. Το ψηφοδέλτιο είναι δικλισμένο και σε αυτό συμμετέχουν Γιώργος Παπανδρέου, Μαρίνος Κανδάμης, Κατερίνα Σολομού, Ανδρέας Τζουραμάνης, Γιάννης Ταπεινός, Δημήτρης Φιλιπάτος, Χρήστος Οικονόμου, Ηρακλής Ρούπας, Παρασκευή Λουκοπούλου και Λεμονιά Νικολοπούλου. Βόλες για πολιτικά κυκλώματα που ήθελαν να πάρουν το Δήμο της Πάτρας από τον Νίκο Παπαδημάτο. Άφησε αιχμές για την παράταξη Αλεξόπουλου και όσους νεοδημοκράτες πήγαν εκεί. Διαχύθηκε λοιπόν κάποιο μέρος του εκλογικού σώματος προς τον κύριο Ψωμά ή προς τον κύριο Νικολόπουλο. Αυτά, και τον κύριο Αλεξόπουλο. Αυτά για μένα είναι θεμητά. Τα δύο. Mm-hmm. Ο καθένας έχει δικαίωμα και στον κύριο Πελετίδη που πήγε το 27%. Ένας πολίτης επιλέγει ο ίδιος το τι θα κάνει σε μια εκλογική αναμέτρηση. Δεν μπορεί κανένα κόμμα να τον καθοδηγήσει. Υπάρχει όμως μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι έκαναν την επιλογή και η συντριπτική πλειοψηφία προς τον Αλεξόπουλο για όχι λόγους όπως πήγαν προς τον κύριο Νικολόπουλο ή πήγαν προς τον κύριο Ψωμά ή προς τον κύριο Πελετίδη. Ήταν λοιπόν ένας μηχανισμός ο οποίος εξυπηρετούσε συγκεκριμένα συμφέροντα, θεμητά ή αθέματα, ανθέμητα, εμφανή ή αφανή. Από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Το χώρο της Νέας Δημοκρατίας άλωσαν. Αυτοί που τον άλωσαν είναι η κατανάγκη και η Νέα Δημοκρατία. Υπάρχουν άνθρωποι που το ιστορικό τους δεν είναι με φερεγγιότητα ή με βούλα τη Νέα Δημοκρατία. Έχουν βούλα η πάρτη μου. Και πώς θα μπορέσω να ελέξω κάποιο μηχανισμό. Κάποιοι λοιπόν θέλανε να ελέξουν το Δήμο της Πάτρας. Άρα εκτίμησαν ότι το Δήμο της Πάτρας μπορούν να τον ελέξουν
με τη δική τους παρουσία, με το μηχανισμό και καθοδηγώντας το εκλογικό αποτέλεσμα. Και οι οποίοι προφανώς, από ό,τι καταλαβαίνω τώρα, στενοχωρήθηκαν πολύ όταν άκουσαν Παπαδημάτο στην Πάτρα. Τους χάλασα, εγώ θυμάστε, αν το λέω, τους έλεγα, χάλασα τη συνταγή. Ήξερα τι έλεγα και ξέρω και τι λέω. Και στην πορεία οδηγήθηκαμε σε αυτή τη μεγάλη εκλογική νίκη και συγχαρητήρια στον κύριο Πελετίδη, τον κύριο Αλεξόπουλο στη δεύτερη θέση, συγχαρητήρια και σε αυτόν, εγώ στην τρίτη και μένει πλέον από εκεί και πέρα. Από την 1η Σεπτέμβρη. Ναι, να ρωτήσω κάτι. Η Νέα Δημοκρατία, εκτός από το ότι ο δικός συνδυασμός είναι αυτοδιοικητικός, το καταλαβαίνω. Όμως, έχετε πάρει ουσιαστικά τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί λοιπόν το κόμμα δεν τους μαζεύει όλους αυτούς από τότε, όχι τώρα, μια εβδομάδα πριν. Να τους πει, συγγνώμη παιδιά, αλλά εδώ έχουμε Παπαδημάτο Νίκο και θέλουμε το Δήμο της Πάτρας. Δεν μπορεί λοιπόν να μας το στερήσει ο Αλεξόπουλος ή ο Νικολόπουλος ή ο Φλαμής ή ο Βουλδής. Θέλουμε τον Παπαδημάτο αντιμέτωπο με τον Πελετίδη. Γιατί λοιπόν δεν μάζεψε έτσι τα πρόβατα μέσα στο Μαντρί. Να σας πω, καταρχήν οι καιροί έχουν αλλάξει. Μερικές δεκαετίες πριν αυτό που λέτε τώρα ήταν πανεύκολο να γίνει. Σήμερα η κοινωνία έχει χαλαρώσει πολύ και παράλληλα υπάρχει μια απαξίωση και της πολιτικής και των πολιτικών. Εξάλλου μην ξεχνάμε ότι σημαντικό ρόλο στις δημοτικές εκλογές αυτές υπήρξαν δύο παράμετροι οι οποίοι λογικά θα έπρεπε να ευνοήσουν τη δική μου υποψηφιότητα στα πλαίσια τα ενοδημοκρατικά και στα πλαίσια της εισπύρωσης. Mm. Και ποια ήταν αυτά? Η ενωδική πορεία της Νέας Δημοκρατίας που θύμιζε ότι που μύριζε η Νέα Δημοκρατία εξουσία όποτε και να γίνουν εκλογές, και έβλεπε κανείς ότι η Νέα Δημοκρατία στον πρώτο γύρο θα είναι νικήτρια και στις ευρωεκλογές πεζόταν το ποσοστό. Άρα αυτά τα δύο και σε ένα εκλογικό σώμα που συνήθως το κόμμα που πάει για εξουσία το μυρίζεται και συσπυρώνεται πριν, σαν το χωνί είναι στην Ελλάδα ο ψηφοφόρος, ξεκινάει και πάει στο κόμμα από το στενό μέρος την ώρα που το κόμμα κερδίζει και την επόμενη μέρα των εκλογών το χωνί γυρίζει ανάποδα. Η ροή είναι ανάποδα. Δήμαρχοι με μειοψηφία συμβούλων. Η απλή αναλογική έφερε ανατροπές στην τοπική αυτοδιοίκηση. Η εφαρμογή της απλής αναλογικής στις δημοτικές εκλογές έχει φέρει τα πάνω κάτω στα αποτελέσματα των εκλογών. 58 από τους δημάρχους που εκλέγονται θα έχουν μειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο, αφού οι αντίπαλοι τους τερμάτισαν με μεγαλύτερο ποσοστό την πρώτη Κυριακή των εκλογών και πήραν περισσότερες έδρες. Κάποιοι μάλιστα μιλούν για παράνοια που έχει δημιουργηθεί, αφού οι νέοι δήμαρχοι καλούνται να διοικήσουν με λιγότερους συμβούλους από αυτούς που θα έχει αντιπολίτευση. 38 παράδειγμα ο Δήμος Θεσσαλονίκης, με τον νικητή να έχει μόλις 7 συμβούλους και τον δεύτερο να έχει 11. Όμως και στη Δυτική Ελλάδα έχουμε ανάλογες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα στο Αίγιο. Στο Δήμο Αιγαλίας, ο νέος δήμαρχος Δημήτρης Καλογερόπουλος θα έχει 10 έδρες και ο αντίπαλος του Χρήστος Γούτος θα έχει 11. Και στο Δήμο Αμφιλοχίας, ο εκλεγής δήμαρχος Γιώργος Κατσούλας θα έχει 8 έδρες και ο απερχόμενος Απόστολος Κιμήσης θα έχει 9. Στο Δήμο Αργοστολίου, ο νέος δήμαρχος Θεόφιλος Μιχαλάτος πήρε 9 έδρες και ο αντίπαλος του Αλέξανδρος Παρίσης πήρε 10. Στο Δήμο Λευκάδας, ο νέος δήμαρχος Χαράλαμπος Καλός θα έχει 6 έδρες και ο χαμένος Θεόδωρος Σολδάτος θα έχει 11. Και στο Δήμο Πηνίου Ηλίας, ο εκλεγής δήμαρχος θα έχει 1 έδρα λιγότερη από την αντιπολίτευση. Τη Δευτέρα 10 Ιουνίου, φίλοι, συγγενείς και συνάδελφοι θα απευθύνουν το τελευταίο αντίο στον Παναγιώτη Βρύ, που έσβησε σε ηλικία 42 ετών. Η εξόδιος ακολουθία του Παναγιώτη Βρύ θα γίνει στις 5 το απόγευμα στο πρώτο νεκροταφείο Αγγέλων στην Πάτρα. Η είδηση του πρόωρου θανάτου του σκόρπισε θλίψη στην Πάτρα. Ο άτυχος άνδρας έφυγε από τη ζωή στα 42 του χρόνια, αφού πάλεψε με την επάρατη νόσο. Ο Παναγιώτης Βρύς ήταν γιος του Δημήτρη Βρύ, εκ των ιδρυτών των εφημερίδων Εθνικός Κήρυξ και Ημερήσιος Κήρυξ των Πατρών. Ο ίδιος εργαζόταν ως ραδιοφωνικός παραγωγός και DJ και ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία. Ο εκ λοιπόν ήταν πατέρας ενός μικρού παιδιού. Συνεχίζονται οι απάτες σε βάρος επιχειρηματιών. Η τελευταία πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα, που γνωστός επιχειρηματίας έχασε 101.000 ευρώ. Θύμα διεθνούς απάτης με απώλεια ενός πολύ μεγάλου χρηματικού ποσού έπεσε επιχειρηματίας από την Πάτρα. Όπως έγινε χθες γνωστό από την αστυνομία, άγνωστος δράστης, προσποιούμενος στον υπεύθυνο αυστριακής εταιρείας με το πρόσχημα της πώλησης ενεργειακών ποτών, έπεσε υπεύθυνο εταιρείας που εδρεύει στην Πάτρα να του καταθέσει τμηματικά σε πολωνική τράπεζα το συνολικό χρηματικό ποσό των 101.000 ευρώ, χωρίς όμως μέχρι σήμερα να έχει αποστείλει τα συμφωνηθέντα προϊόντα. Να τονιστεί ότι και άλλες φορές στο πρόσφατο παρελθόν τοπικές επιχειρήσεις έπεσαν θύματα απάτης με παραγγελίες από το εξωτερικό, χάνοντας μεγάλα χρηματικά ποσά.
Τον περασμένο Νοέμβριο, άγνωστος δράστης απέστειλε μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σε επιχείρηση που εδρεύει στην Αχαΐα και προφασιζόμενος συνεργάτη προμηθεύτριας εταιρείας, κατάφερε να του πείσει να του καταβάλουν μέσω τραπεζικών συναλλαγών τμηματικά το συνολικό χρηματικό ποσό των 257.000 ευρώ περίπου, λόγω προγενέστερης εμπορικών δραστηριοτήτων. Τον περασμένο Μάρτιο στην Αγιάλη, ένας ακόμα επιχειρηματίας έπεσε θύμα απάτης, χάνοντας 11.200 ευρώ για παραγγελία που έκανε σε γαλλική εταιρεία με την οποία συνεργάζεται. Συγκεκριμένα, ο άγνωστος δράστης, αφού παραβίασε δύο διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ανήκουν σε ΜΕΔΑΠΟ επιχειρηματία, εξαπάτησε εταιρεία με έδρα τη Γαλλία με την οποία συνεργάζεται ο επιχειρηματίας και έπεισε τα στελέχη της να μεταφέρουν 11.200 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό των ΗΠΑ, αντί του λογαριασμού του παθόντα. Εξιχνιαστική απάτη σε βάρος τριών επιχειρήσεων. Τους πήραν μηχανήματα αξίας 7.000 ευρώ. Εξιχνιάστηκε μετά από μεθοδική έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πύργου υπόθεση απάτης και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός 57χρονου Έλληνα, τα πλήρη στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο δράστης στις 16 Νοεμβρίου 2017 στον πύργο, ενεργώντας από κοινού με δύο ακόμη άγνωστους συνεργούς του, προφασιζόμενοι την ιδιότητα αντιπροσώπων κατασκευαστικής εταιρείας, απέσπασαν με πλαστά στοιχεία κλιματιστικά και γεωργικά μηχανήματα αξίας 7.000 ευρώ από τρεις επιχειρήσεις. Πιο συγκεκριμένα, οι δράστες απέστειλαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πλαστά αποδεικτικά τραπεζικού εμβάσματος και πλαστές αποδείξεις πληρωμής στους επιχειρηματίες και τους έπεισαν να τους παραδώσουν τα προϊόντα. Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του 57χρονου θα υποβληθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ηλίας. Στο εδόλιο, πρώην διευθύντρια τράπεζας με την κατηγορία ότι είχε βάλει χέρι σε τραπεζικούς λογαριασμούς πελατών της τράπεζας, ιδιοποιούμενοι ιδιαίτερα σημαντικά ποσά. Μαζί της παραπέμπεται και ένας πρώην ταμείας με την κατηγορία της πλαστογραφίας. Πρώην διευθυντρία τράπεζας σε νησί του Ιωνίου παραπέμπεται ενώπιον του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων πατρών με απόφαση του Συμβουλίου Εφετών με την κατηγορία ότι είχε βάλει χέρι σε τραπεζικούς λογαριασμούς πελατών της τράπεζας, ιδιοποιούμενοι ιδιαίτερα σημαντικά ποσά. Μάλιστα, μαζί της παραπέμπεται και ένας πρώην ταμείας με την κατηγορία της πλαστογραφίας. Σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πάτρας, η κατηγορούμενη φέρεται να έχει ιδιοποιηθεί παράνομα συνολικό ποσό 71.000 ευρώ. Εκμεταλλευόμενη τη θέση της, ενώ κατηγορείται και για ηθική αυτουργία στη διάπραξη της πλαστογραφίας εγγράφων με χρήση τελεστήσεως κατά εξακολούθηση από τον ταμεία. Σύμφωνα με το βούλευμα, η πρώην διευθύντρια προέβη με διάφορες μεθοδεύσεις και ιδιαίτερα τεχνάσματα σε σταδιακή ιδιοποίηση των χρημάτων που υπήρχαν σε λογαριασμούς τριών φυσικών προσώπων. Συγκεκριμένα, προέβαινε σε προώρες παράτυπες ρευστοποίησης προθεσμιακών καταθέσεων ή λοιπόν τραπεζικών αξιών, με ιδιοποίηση του προϊόντος της ρευστοποίησης, της κατάθεσης ή άλλης αξίας, χωρίς οι δικαιούχοι αυτών των λογαριασμών να ξέρουν τίποτα. Για να καλύπτεται εναντί της τράπεζας εμφάνιση αυτές τις ρευστοποίησεις να έχουν γίνει προώρα από τους πελάτες του καταστήματος. Όταν ο δικαιούχος της προθεσμιακής κατάθεσης ή άλλης τραπεζικής αξίας εμφανιζόταν και ζητούσε είτε να ανανεώσει την προθεσμιακή κατάθεση ή άλλη τραπεζική αξία, είτε να τη ρευστοποιήσει και να εισπράξει το ποσό, του έδινε τα λεφτά και δεν αντιλαμβανόταν ότι ο λογαριασμός του είχε προσωρινά χρεωθεί, όπως ψευδώς εμφανιζόταν στα επίσημα λογιστικά στοιχεία. Κατόπιν, η διευθύντρια φρόντιζε να καλύψει το καταβεβλημένο ποσό από άλλη προθεσμιακή κατάθεση άλλου πελάτη. Έβαζε τον ταμεία να πλαστογραφεί εντάλματα πληρωμής για να φαίνονται ως νόμιμες οι αναλήψεις στους λογαριασμούς. Με αυτό το κόλπο, η πρώην διευθύντρια καθημερινά εμφάνιζε ψευδώς στις κεντρικές υπηρεσίες της τράπεζας κανονικό ταμείο, ενώ ικανοποιούσε και τους πελάτες, τους οποίους στην ουσία έκλεβε μέχρι που ήρθε η στιγμή να αποκαλυφθεί, και τώρα να είναι αντιμέτωποι με βαρύτατες ποινές, όπως και ο ταμείας που έκανε τις πλαστογραφίες. Αύξηση της εγκληματικότητας στην περιοχή της Εγλυκάδας και του Ριγανόκαμπου, ύστερα από επιδρομές Ρωμά. Έτοιμοι για κινητοποιήσεις οι κάτοικοι. Δεν μπαίνει τέλος στην παραβατικότητα των Ρωμά στην Εγλυκάδα και του Ριγανόκαμπου, με τους κατοίκους να είναι πλέον σε απόγνωση. Σύμφωνα λοιπόν με αυτούς, τον περασμένο μήνα δεν υπήρξε μια εβδομάδα που να μην σημειωθούν τουλάχιστον 3 με 4 περιστατικά κλοπών από Ρωμά, οι οποίοι διαμένουν στον καταβλισμό. Ανήλικες παρέες, αλλά και πιο μεγάλοι, έμπαιναν μέσα σε σπίτια και προκαλούσαν ζημιές στην προσπάθειά τους να βρουν χρήματα ή και κοσμήματα. Η δράση τους ήταν τόσο ανεξέλεγκτη που οι Ρωμά δεν υπολόγιζαν καν τους ενίκους που εκείνη την ώρα μπορεί να ήταν ακόμα και μέσα στα σπίτια ή τα καταστήματά τους, πιάνοντάς τους επ' αυτοφόρο. Σε ορισμένες περιπτώσεις έκαναν εξορμήσεις μπαίνοντας ακόμα και σε σπίτια που γνώριζαν ότι δεν είχαν κάτι να κλέψουν από εκεί. Οι κάτοικοι είναι ανάστατοι. Πρέπει να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των Ρωμά γενικώς και ειδικώς. Είναι μια κατάσταση στην οποία δεν μας τιμά ως κοινωνία.
Σε έξαρση το φαινόμενο της παιδικής επετείας στην Πάτρα, η αστυνομία έχει ξεκινήσει τις έρευνες. Η παιδική επετεία οργιάζει στην Πάτρα και στην αστυνομία έχουν ξεκινήσει έρευνες σύμφωνα με πληροφορίες μετά τις μαρτυρίες που έχουν φτάσει για την ύπαρξη ενός τζιπ που κάνει διανομές παιδιών σε διάφορα σημεία της Πάτρας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες αυτές, πριν από μερικές ημέρες εντοπίστηκε ένα τζιπ να παραλαμβάνει 4 ανήλικους Ρωμά που επετούσαν στην οδό Ηρών Πολυτεχνείου. Οι ίδιες μαρτυρίες αναφέρουν ότι το όχημα συνέχισε την πορεία του και άφησε τα παιδιά που είχε παραλάβει στην πλατεία Τριών Συμμάχων. Από την έρευνα που έχει ξεκινήσει, οι αστυνομικοί αναζητούν τον ιδιοκτήτη και τον οδηγό του τζιπ που διαμένει στην περιοχή των Βραχνεϊκών. Μάλιστα, με βάση την έρευνα αυτή, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι το συγκεκριμένο όχημα είναι ανασφάλιστο. Παρόμοιες μαρτυρίες είχαν φτάσει στα γραφεία της αστυνομικής διεύθυνσης παλαιότερα, τότε που μιλούσαν για ένα λευκό βανάκι που άφηνε και παραλάμβανε παιδιά στην πλατεία Υψηλών Αλωνίων. Όλα αυτά τα στοιχεία πάντως καταλήγουν ότι η παιδική επετεία στην Πάτρα είναι καλά οργανωμένη και ότι θα πρέπει να βρεθούν εκείνα τα στοιχεία που τη συνδέουν με το οργανωμένο έγκλημα και την παραβατικότητα. Χωρίς γαστρεντερολόγο βρίσκεται για ακόμα μία φορά το νοσοκομείο ο Άγιος Ανδρέας. Ο μοναδικός επιμελητής του τμήματος αναγκάζεται να καλύπτει 9 από τις 10 εφημερίες. Με ένα γιατρό και το διευθυντή ξέμεινε για μία ακόμη φορά το γαστρεντερολογικό τμήμα του νοσοκομείου ο Άγιος Ανδρέας. Ωστόσο, καλείται να εφημερεύει κανονικά ένα λάξ με το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο του Ρίου. Το ίδιο πρόβλημα είχε προκύψει και το 2016, οπότε είχε προκύψει σοβαρό πρόβλημα κάλυψης του πληθυσμού της Δυτικής Ελλάδας. Τότε είχε προσληφθεί ένας επικουρικός γιατρός, η θητεία του οποίου όμως έληξε στα μέσα Μαΐου. Η διοίκηση του νοσοκομείου επαναπροκήρυξε έγκαιρα τη θέση με στόχο να καλυφθεί άμεσα η θέση αυτή επίσης με επικουρικό γιατρό. Το πιο πιθανόν ήταν δε αυτό να γίνει με τον ίδιο γιατρό, ο οποίος είχε καταθέσει τα χαρτιά του. Ωστόσο, την τελευταία στιγμή προκήρυξε αντίστοιχη θέση το Ρίο και ο εν λόγω γιατρός επέλεξε το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Οι πληροφορίες ανέφεραν ότι δεν είχε εκδηλώσει άλλος γαστρεντερολόγος ενδιαφέρον για τη θέση αυτή. Αυτό σημαίνει στην πράξη ότι δεν θα μπορούν να καλυφθούν όλες οι εφημερίες του νοσοκομείου. Μοιραία, οι κατοικοί της ευρύτερης περιφέρειας δεν θα βρίσκουν γαστρεντερολόγο. Με δεδομένο ότι ο διευθυντής δεν κάνει εφημερίες, ο μοναδικός επιμελητής του τμήματος καλύπτει τις 9 από τις 10 εφημερίες, με ό,τι συνεπάγεται αυτό για τον ίδιο. Δεν είναι δυνατόν να εφημερεύει το συγκεκριμένο τμήμα τις ίδιες ημέρες με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, χωρίς να έχει διαθέσιμους γιατρούς. Σταματάει την παραγωγή στην Ελλάδα η Frigo Glass. Η εξέλιξη αυτή οδηγεί στην ανεργία 90 εργαζομένους. Εδώ δεν είμαστε θύματα της κατάστασης που υπάρχει διεθνώς στην οικονομία και συγκεκριμένα εδώ, ότι δηλαδή είμαστε θύματα της ύφεσης, αλλά αντίθετα είμαστε θύματα σαν εργαζόμενοι της περιόδου εκρηκτικής κερδοφορίας της εταιρείας. Γιατί το εργοστάσιο απαξιώθηκε παραγωγικά και έμεινε και με τους μισούς εργαζόμενους στην περίοδο που η εταιρεία επέλεξε, βασισμένη στα κέρδη αυτού του εργοστασίου, να βγει στο εξωτερικό και να μεταφέρει την παραγωγή του της βασική. Τα προβλήματα στη Frigo Glass ήταν γνωστά εδώ και καιρό, όμως κανείς δεν περίμενε το άμεσο κλείσιμο του εργοστασίου, όπως έγινε χθες και ανακοίνωσε η επιχείρηση. Ο όμιλος αποφάσισε ξαφνικά να μεταφέρει παραγωγή ανταλλακτικών για ψυγεία στο εξωτερικό, με αποτέλεσμα 91 οικογένειες από την περιοχή της Δυτικής Αχαΐας να αντιμετωπίζουν το φάσμα της ανεργίας και ένα αβέβαιο μέλλον. Το γεγονός ασφαλώς θα εξάγει παρενέργειες οικονομικές και κοινωνικές στην ευρύτερη τοπική κλίμακα και όπως είναι φυσικό υπήρξε αλυσίδα αντιδράσεων. Στο θέμα παρενέβη το Ερωτοπαλικό και το Πάτρας, ο Δήμαρχος Πατρέων, ο κ. Κώστας Πελετίδης. Ακόμη θέση πήραν ο Σπύρος Μιλωνάς, νεοεκλεγής Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, όπως επίσης και η παραταξιακή ΔΑ. Το ΚΚΕ στην ανακοίνωσή του επιρρύπτει ευθύνες τόσο στον ΣΥΡΙΖΑ όσο και προς τη Νέα Δημοκρατία. Το ΚΚΕ είχε προειδοποιήσει εδώ και ένα χρόνο για ό,τι θα συνέβαινε στη Frigo Glass στην Κάτω Αχαΐα. Και ότι η θέληση του Υπουργείου είναι να μην τεθεί σε εφαρμογή αυτό το μέτρο. Όμως το πρακτικό αποτέλεσμα είναι ότι η εργοδοσία συνεχίζει την εκπεριτροπή εργασίας, γράφοντας τα παλαιότερα των υποδημάτων της στη διάθεση του Υπουργείου και τη θέληση του Υπουργείου. Και εδώ μπαίνει ένα συνολικότερο ζήτημα που αναδεικνύει τις ευθύνες της κυβέρνησης και της σημερινής αλλά και των προηγούμενων. Η σημερινή κυβέρνηση νομιμοποίησε ό,τι είχαν κάνει οι προηγούμενοι όσον αφορά την αντεργατική νομοθεσία. Ο Δήμος Πατρέων καλεί τους οφειλέτες του να προσέλθουν στο τμήμα ταμείου προς ενημέρωσή τους και τακτοποίηση των εκκρεμωτήτων τους. Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες.
Ο Δήμος Πατρέων, στα πλαίσια του νόμου που αφορά στη ρύθμιση οφειλών και προς τους ΟΤΑ πρώτου βαθμού, καλεί τους οφειλέτες του να προσέλθουν στο τμήμα ταμείου προς ενημέρωσή τους και τακτοποίηση των εκκρεμωτήτων τους. Οφειλές προς τους Δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν μπορούν κατόπιν αιτήσεως το οφειλέτη να καταβάλλονται με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής. Αν εξοφληθούν εφάπαξ με απαλλαγή κατά ποσοστό 100%. Αν εξοφληθούν σε 2 έως 24 δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό 80%. Αν εξοφληθούν σε 25 έως 48 δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό 70%. Αν εξοφληθούν σε 49 έως 72 δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό 60%. Αν εξοφληθούν σε 73 έως 100 δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό 50%. Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολείπων. Κάθε δόση πλην της τελευταίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 20 ευρώ. Η χρονική διάρκεια του νόμου είναι 4 μήνες και η καταληκτική ημερομηνία 16 Ιουνίου 2019. Εντείνονται οι φόβοι για αύξηση στα κόκκινα δάνεια. Γεφυρί της Σάρτας χαρακτηρίζεται η πλατφόρμα στην οποία θα μπορούν να ενταχθούν οι δανειολήπτες. Εντείνονται οι φόβοι για αύξηση στα κόκκινα δάνεια σε μια περίοδο που όλα έδειχναν ότι βρίσκονται υπό σχετικό έλεγχο. Η πλατφόρμα στην οποία θα μπορούν να ενταχθούν οι δανειολήπτες με βάση το νόμο για την προστασία της πρώτης κατοικίας δείχνει να είναι γεφύρι της Σάρτας. Ο νόμος έχει τεθεί σε εφαρμογή από τις 30 Απριλίου, αλλά μέχρι σήμερα είναι ουσιαστικά κενό γράμμα. Όλα δείχνουν ότι στην καλύτερη περίπτωση η πλατφόρμα θα ανοίξει αρκετά μετά τις εκλογές προς τα τέλη Ιουλίου, ενώ η πλέον αληθοφανής εκδοχή είναι ότι αυτό θα συμβεί το Σεπτέμβριο. Ωστόσο, μέχρι τότε ουσιαστικά κανένας πληστηριασμός δεν πρόκειται να γίνει. Κατά συνέπεια και με βάση τα ελληνικά δεδομένα, έως ότου ξεκαθαρίσει το τοπίο, οι πληστηριασμοί παγώνουν. Εκτιμήσεις των παραγόντων της αγοράς είναι ότι μέσα στο τρέχον έτος πολύ δύσκολα θα επανεκκινήσει η διαδικασία στην πλήρη εξέλιξή της. Και επειδή στην Ελλάδα ο φόβος φυλάει τα έρμα, είναι σίγουρο ότι όλη η προσπάθεια θα ελεγχθεί και η κατάσταση με τα κόκκινα δάνεια στην καλύτερη περίπτωση θα πάει πίσω. Κανένας δανειολήπτης, είτε πληρεί τους όρους του νόμου και μπορεί να ενταχθεί στη ρύθμιση, είτε όχι, δύσκολα θα προσέλθει αυτοβούλος να κλείσει το θέμα του, προβαίνοντας σε μία ρύθμιση. Επισήμως, οι πληστηριασμοί έχουν ανασταλεί μέχρι τις εκλογές. Από την πλευρά της, η κυβέρνηση διατυμπανίζει ότι προς το παρόν ισχύει η προσωρινή προστασία των δανειολήπτων από πληστηριασμούς. Η συνολική απαγόρευση των πληστηριασμών εκτείνεται στις 10 Ιουλίου, αμέσως μετά τις εκλογές. Αμέσως μετά τις εκλογές συνεχίζονται χωρίς καθυστέρηση τα έργα και οι παρεμβάσεις του Δήμου Πατρέων προς όφελος του πατραϊκού λαού. Εργαζόμενοι του τομέα καθαριότητας του Δήμου Πατρέων έχουν ξεκινήσει εργασίες καθαρισμού και διαμόρφωσης της παραλιακής ζώνης από τα Καμίνια και το Ρίο. Συγκεκριμένα στην περιοχή του Ρίου, από όπου και οι φωτογραφίες, καθαρίστηκε η παραλιακή ζώνη και διαμορφώθηκε εκ νέου το πάρκινγκ που είχε καταστραφεί λόγω των άσχημων καιρικών συνθήκων. Παρά τις τεράστιες ελλείψεις που έχουμε σε προσωπικό και χρηματοδότηση, θα συνεχίσουμε τις παρεμβάσεις μας. Για μεγαλύτερη ωστόσο αποτελεσματικότητα, είναι χρήσιμη συνεργασία και βοήθεια του συνόλου των συμπολιτών μας και των φορέων της πόλης. Εγκαταστάθηκε ο ανάδοχος του έργου κατασκευής νέου σταθμού λεωφορείων του υπεραστικού ΚΤΕ Λαχαΐας. Ήδη οι προκαταρκτικές εργασίες για τη νέα στέγη του φορέα έχουν ξεκινήσει. Εγκαταστάθηκε ο ανάδοχος του έργου κατασκευής νέου σταθμού λεωφορείων του υπεραστικού ΚΤΕ Λαχαΐας και ξεκίνησαν ήδη οι προκαταρκτικές εργασίες για τη νέα στέγη του φορέα. Τις τελευταίες ημέρες απομακρύνθηκαν τα λεωφορεία που στάθμευαν στο μη στεγασμένο τμήμα του ακινήτου και τοποθετήθηκαν λαμαρίνες στις εισόδους-εξόδους, ώστε να απαγορεύεται η προσέγγιση στους μη έχοντες εργασία. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εργολάβος ξεκίνησε τις εργασίες από την καθαίρεση κάποιων χαλασμάτων, ώστε να προχωρήσει με τους ρυθμούς που επιβάλλεται στην κατασκευή του σταθμού. Το έργο έχει χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωση στους 18 μήνες, χρόνος ο οποίος προβλέπεται από το συμφωνητικό που έχει συνυπογραφεί από τη διοίκηση του υπεραστικού ΚΤΕΛ και τον ανάδοχο. Ο δεύτερος δεσμεύεται με ρήτρες για την τήρηση του χρονοδιαγράμματος, πράγμα που σημαίνει πως τα έργα μπορούν να ολοκληρωθούν στις αρχές του 2020. Το κόστος του έργου ανέρχεται σε 9,3 εκατομμύρια ευρώ. Ουσιαστικά πρόκειται για τη μεταφορά από τη σημερινή θέση του τερματικού ΚΤΕΛ που βρίσκεται στην Όδο Ζαΐμη και Όθωνος Αμαλίας κατά 200 μέτρα στις εγκαταστάσεις των Μήλων Αγίου Γεωργίου στην περιοχή του Αγίου Διονυσίου. Σκοπός είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου ευρωπαϊκών προδιαγραφών τερματικού σταθμού ΚΤΕΛ. Να σημειώσουμε ότι ο υφιστάμενος σταθμός έχει ξεκινήσει τη λειτουργία του το 1975 και θεωρείται ξεπερασμένος. Η ιστορία έγραψε ο Προμηθέας με την πρόκρισή του στους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος. Μετά την επικράτηση επί της ΑΕΚ, η πατρινή ομάδα γίνεται η πρώτη επαρχιακή ομάδα που το καταφέρνει, αποδεικνύοντας ότι ταβάνι είναι ο ουρανός. Οι πατρινοί επικράτησαν με 85-84 στην παράταση της ΑΕΚ στον 5ο ημιτελικό και προκρίθηκε στον τελικό της Α1.
Εξυπακούεται ότι οι πανηγυρισμοί των Πατρινών ήταν έξαλλοι στα αποδυτήρια του ΟΑΚΑ μετά το δίπλο πρόκρισης, ενώ ο πρόεδρος της ομάδας, Βαγγέλης Λιόλιος, πλέοντας σε πελάγη ευτυχίας, μπουγέλωσε το μάκι γιατρά στα αποδυτήρια. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Ρεκόρ συμμετοχών στο The Bridge Experience 2019. Χιλιοι δρομείς ετοιμάζονται να τρέξουν την Κυριακή στη γέφυρα Χαρίλαος Τρικούπης. Ρεκόρ συμμετοχών σημειώνει φέτος το The Bridge Experience 2019 που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στις 9 Ιουνίου στη γέφυρα Χαρίλαος Τρικούπης της Πάτρας. Το ενδιαφέρον του κόσμου για να συμμετάσχει στο σημαντικότερο μαζικό αθλητικό γεγονός της Αχαϊκής Πρωτεύουσας είναι μεγάλο και είναι χαρακτηριστικό ότι την τελευταία εβδομάδα τα μέλη των διοργανωτών δεν σταμάτησαν να γράφουν κόσμο και να δίνουν μπλουζάκια. Πλέον οι εγγραφές έχουν σταματήσει, εκτός ελάχιστων ιδιαίτερων περιπτώσεων, κάτι που σημαίνει ότι η συμμετοχή έφτασε το κόκκινο. Οι δρομείς που θα τρέξουν στα αγωνίσματα δρόμου που περιλαμβάνει η διοργάνωση φτάνουν τα 1000 άτομα. Πρόκειται για αθλητές όλων των ηλικιών, πατρινών και μη, ανθρώπων που προέρχονται από διάφορα σημεία της Ελλάδας και πρόκειται να έρθουν στην Πάτρα μόνο και μόνο για να τρέξουν στη γέφυρα Χαρίλαος Τρικούπης. Σε ό,τι αφορά το κολυμβητικό μέρος της διοργάνωσης, θα κολυμπήσουν 100 αθλητές, οι 28 εκ των οποίων θα πάρουν μέρος στο Διάθλο Ρίου Αντιρίου που γίνεται για πρώτη φορά φέτος. Η μεγάλη συμμετοχή του κόσμου ικανοποιεί τους διοργανωτές, τους φορείς και όλους εκείνους τους ανθρώπους που όλες αυτές τις μέρες τρέχουν για να είναι όλα έτοιμα την Κυριακή 9 Ιουνίου. Η συμμετοχή είναι τόσο μεγάλη που ξεπέρασε ακόμα και τις δικές μας προσδοκίες, τόνισε χαρακτηριστικά ο υπεύθυνος επικοινωνίας της διοργάνωσης, Σωτήρης Πάστρας. Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από το μεγάλο περιφερειακό κανάλι. Από όλους εμάς, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.